Συνεχίζουμε το δελτίο μας να περάσουμε τώρα στο χώρο της υγείας. Θα συνομιλήσουμε με τον διοικητή του Μαμάτσιο Νοσοκομείου Κοζάνης, τον κύριο Στέργιο Γκανάτσο. Θα δούμε πώς είναι η κατάσταση σήμερα Σάββατο. Βέβαια το υλικό φορτίο παραμένει υψηλό σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς. Πολλά περισσότερα θα μας πει αμέσως τώρα ο κύριος διοικητής. Καλησπέρα κύριε Γκανάτσο. Καλησπέρα. Τουλάχιστον τα ζωντανά χρώματα, κύριε Γκανάτσιο, δίνουν έτσι μία νότα αισιοδοξίας. Έτσι είναι η κατάσταση και στο νοσοκομείο της Κοζάνης. Σίγουρα τη βδομάδα που μας πέρασε συνέβησαν αρκετά και δόθηκε κατά αυτό το αποσυνδυέστηκε η κατάσταση λόγω εξέβρισης χώρων και εκτός νοσοκομείου. Οπότε αυτή τη στιγμή, παρά το ότι έχουμε περισσότερα κρούσματα, περισσότερα περιστατικά που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο μας, η χωρική άνηση είναι κατά πολύ μεγαλύτερη και επομένως οι γιατροί μας μπορούν και εξετάζουν, νοσηλεύουν τους ασθενείς μας αρκετά πιο άνετα συγκριτικά με πριν από μια εβδομάδα. Συνεχίζουν να είναι πολλά τα κρούσματα, κύριε διοικητά, και οι άνθρωποι, οι πολίτες που προσφεύγουν στο νοσοκομείο για νοσηλεία. Μιλάω για το τελευταίο 48ωρο, γιατί τις προηγούμενες ημέρες είχαμε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε. Κοιτάξτε, συνολικά την εβδομάδα, τώρα με το αν αλλάζει σε κάποια μέρα κατά 2, 3, 4 ή 5 περιστατικά παραπάνω, τα περιστατικά είναι πάρα πολλά και ποτέ δεν υπήρξαν περισσότερα καθ' όλη τη διάρκεια όλου του έτους της πανδημίας που διανύουμε. Επομένως, το να ελαττωθούν ή το να αυξηθούν κατά 4-5 τα περιστατικά δεν σημαίνει τίποτα, γιατί δεν πάει να είναι μεγαλύτερο από όλη τη Δυτική Μακεδονία και μεγαλύτερο και από άλλες πόλεις όμοιου πληθυσμού με την Κοζάνη. Πάντως υπάρχει μια χαλαρότητα γενικότερα στον πληθυσμό, κύριε Γκανάτσο. Το παρατηρείτε κι εσείς, βλέπετε ότι πολλοί είναι αυτοί που δεν προσέχουν πλέον. Φταίει η παραμονή μας και ο εγκλεισμός μας για μήνες ή έχουμε ξεπεράσει τον κίνδυνο? Προφανώς τον κίνδυνο δεν τον έχουμε ξεπεράσει με τίποτα. Από την άλλη μεριά βέβαια όλοι κατανοούν ότι όταν ένα φαινόμενο διαρκεί τόσο πολύ κουράζει τους ανθρώπους, δοκιμάζει την υπομονή τους. Και αυτό σε συνδυασμό με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των Ελλήνων, όπως η φιλία και η οικογένεια, τα οποία είναι ένα ίδιο της φιλής μας, όπου όλοι θέλουν να συνευρίσκονται με την οικογένειά τους, τους γονείς τους ή τα παιδιά τους ή και με τους φίλους τους, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να ξεριζωθεί ούτε ακόμα και σε δύσκολα, κάτω από τέτοιες δύσκολες συνθήκες όπως περνούμε σήμερα. Επομένως, είναι κάτι το οποίο δεν βοηθάει στην αντιμετώπιση της διασποράς του κορονοϊού. Αλλά είναι ίδια χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να φανταζόμαστε όλοι τι θα γίνει το Πάσχα. Υπάρχει, δεν υπάρχει περιορισμός. Υπάρχει πάντα ο τρόπος, ο Έλληνας, να ξεφεύγει από όλα αυτά και να κάνει το δικό του πρόγραμμα μένω σε αυτό. Να σας θέσω κάποια ερωτήματα, κύριε διοικητά, και απορίες τηλεθεατών, των πολιτών μας. Λένε χαρακτηριστικά ότι αν κάποιος θέλει να κάνει μια επέμβαση, ήταν προγραμματισμένη μέσα στην εβδομάδα. Σε αυτή την περίπτωση τι γίνεται, καθώς τα παθολογικά περιστατικά μεταφέρονται πλέον στην κλινική Euromedica? Κοιτάξτε, τα περιστατικά τα οποία δεν είναι επίγοντα, δηλαδή αν μια εγχείρηση είτε γίνει σήμερα είτε γίνει μετά από 3 μήνες, δεν παίζει και κανένα ιδιαίτερο ρόλο. Αυτά έχουν σταματήσει όπως ξέρετε και έχουν μειωθεί στα 20% του κανονικού αριθμού των χειρουργείων. Στη συγκεκριμένη περίοδο, μάλιστα τώρα για το 15ήμερο, 10ήμερο, πόσο θα κρατήσει αυτή η πίεση την οποία υπόκειται το νοσοκομείο, έχουν ανασταλεί όλα τα προγραμματισμένα χειρουργεία και προσέρχονται μόνο έκτακτα περιστατικά. Εάν όλα πάνε καλά,
στο επόμενο 15ήμερο θεωρώ ότι θα ξαναμπούμε στη διαδικασία του να ξαναρχίσουν, να ξαναπρογραμματίζονται και τα περιστατικά, τα προγραμματισμένα, στο ποσοστό αυτό που έχουν έρθει οι οδηγίες και από το Υπουργείο και από την ΗΠΕ στο 20% και σιγά σιγά όλα πάνε καλά να φτάσουμε στο 100%. Αν και μέχρι τώρα εμείς καταφέρναμε και χειριζόμασταν τα περιστατικά χωρίς την ουσία να δημιουργείται κατάσταση όπου θα χρειαστεί κάποιοι να βάλουν για πολλές μέρες κάποιο τέτοιο είδος επεμβάσεις. Βέβαια, τα έκτακτα και τα ογκολογικά συνεχίζονται κανονικά. Δεν σταματούν για τα έκτακτα περιστατικά και τα ογκολογικά περιστατικά. Οι εγχειρήσεις γίνονται κανονικά. Κύριε Διοικητά, όταν τελειώσει όλο αυτό και έχουμε μείωση των κρουσμάτων και δεν χρειάζεται να λειτουργεί το Μαμάτσιο νοσοκομείο μόνο για περιστατικά COVID, θα επιστρέψει στην πρώτερη λειτουργία του, που αυτό σημαίνει θα λειτουργήσει ξανά και η ψυχολογική κλινική. Κοιτάξτε, η ψυχιατρική κλινική. Στην ψυχιατρική κλινική γίνεται κάτι πάρα πολύ δυσάρεστο, όπου κάποιοι θεωρούν ότι μπορούν να αποκομίσουν ωφέλη βγάζοντας ψεύδι για τη λειτουργία της ψυχιατρικής κλινικής. Δεν σταματάει καμία, απολύτως καμία δραστηριότητα της ψυχιατρικής κλινικής. Ταυτόχρονα δεν σταματάει η θεραπεία των ψυχιατρικών κλινικών. Απλά αλλάζουν κτίριο. Δηλαδή αν αύριο θελήσουμε, που το έχουμε στα σχέδιά μας, να χτίσουμε μια νέα πτέρυγα για την ψυχιατρική, και θα πρέπει να τους πάμε εκεί. Δεν θα πρέπει να τους πάμε για να μην αλλάξουν κτίριο. Ή αν κάποια στιγμή, και αυτό είναι στα βραχυπρόθεσμα σχέδιά μας και τώρα με την ευκαιρία το κάνουμε, γιατί μας δίνει την ευκαιρία, να κάνουμε μικροεπεμβάσεις κτηριακής μορφής στο κτίριο, τουαλέτες κτλ. Και προφανώς δεν θα μπορούν να παρευρίσκονται και οι ψυχικά ασθενείς της πόλης μας. Δεν θα πρέπει να το κάνουμε και να τους αφήσουμε να πέφτουν τα ταβάνια πάνω τους. Είναι απαράδεκτη συμπεριφορά, είναι καθαρά για προσκόμιση ίδιου ωφέλους και μάλιστα δημιουργούν προβλήματα στους ψυχικά ασθενείς μας, διότι ενώ έχουν το δικό τους πρόβλημα προσπαθούν να τους εκφοβήσουν και με άλλα. Είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη και σε καμιά, και επίσης θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και στο πώς θεωρούν ότι πρέπει επομένως να πεθάνουν άλλοι αρκεί να μην ξεβολέψουμε για λίγο καιρό κάποια ομάδα ασθενών. Μα η περίθαλψη και η νοσηλεία στο ιδιωτικό θεραπευτήριο είναι πάρα πολύ καλή, κύριε Γκανάτσιο. Και να πούμε και κάτι άλλο, θεωρείται από τα καλύτερα σε ολόκληρη τη χώρα το συγκεκριμένο θεραπευτήριο, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα Βαλκάνια. Για να λέμε και αλήθειες κάποια στιγμή. Για να το εξηγήσουμε και να το τελειώσουμε το θέμα, κύριε Γκανάτσιο. Μόλις τελειώσει όλο αυτό, οι ψυχιατρικά ασθενείς θα επιστρέψουν στο Μαμάτσιο νοσοκομείο Κοζάνης. Και κάτι άλλο, δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρηση, γιατί και αυτό είναι ένα θέμα. Νομίζω ότι το έχουμε πει 100.000 φορές. Και 200 να το πείτε, κύριε Γκανάτσιο, και 200 να το πείτε, πάλι θα ρωτάνε το ίδιο πράγμα. Όλα τα έξω, οι ασθενείς μας όπου και αν μετακινηθούν, δεν θα επιβαρυνθούν με απολύτως τίποτα όσον αφορά, όχι μόνο οικονομική, και άλλο είδους επιβάρυνση. Έτσι. Δηλαδή, ό,τι θα είχαν στο νοσοκομείο μας, ακριβώς το ίδιο. Όλα τα έξοδα τα αναλαμβάνει το νοσοκομείο και η πολιτεία, κατά συνέπεια. Επομένως, δεν έχουν καμία επιβάρυνση, είναι προσωρινά, γιατί πρέπει, είμαστε υποχρεωμένοι και ως νοσοκομείο και ως πολιτεία, αλλά και ως κοινωνία, να υπερασπιστούμε και τους υπόλοιπους ασθενείς μας. Δεν δικαιούμαστε να αφήσουμε καμία ομάδα ασθενών χωρίς να τους προσφέρουμε αυτό που πρέπει. Κύριε Διοικητά, να ελπίσουμε τις επόμενες ημέρες να εκτονωθεί η κατάσταση, στο καλύτερο όλοι να επιστρέψουν στο σπίτι τους, μιας και έχουμε μπροστά μας τις γιορτές του Πάσχα, οικογενειακές γιορτές. Ανησυχούμε, κύριε Διοικητά, και με αυτό να ολοκληρώσουμε. Κοιτάξτε, επί ένα χρόνο συνεχώς ανησυχούμε, δυστυχώς. Ας ανησυχούμε και ας είναι θετικά τα αποτελέσματα, δεν πειράζει, κύριε Διοικητά. Έτσι. Οπότε, σε κάθε περίπτωση, βέβαια, όπως έχουμε πει κατ' επανάληψη, στο νοσοκομείο μας
Έχουμε σχέδια αντιμετώπισης και για κάθε φάση της πανδημίας. Έχουμε βραχυπρόθεσμα σχέδια για οποιαδήποτε φάση της. Και όχι μόνο βραχυπρόθεσμα, έχουμε και μέσω μακροπρόθεσμα σχέδια για το μέλλον του νοσοκομείου μας, αλλά και την αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας των συμπολιτών μας στο μέλλον. Επομένως, εμείς όσο ανησυχούμε εμείς, μπορούν να κοιμούνται πιο ήσυχα οι συμπολίτες μας. Κύριε Διοικητά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Ευχές για ένα όμορφο Σαββατόβραδο ευχόμαστε. Με καθόλου περιστατικά. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς και οι τηλεθεατές σας και θα γίνω κουραστικός επαναλαμβάνοντας ας προσέχουμε. Πολύ σωστά το λέτε, δεν πειράζει. Ας το επαναλαμβάνουμε, είναι για το καλό όλων μας, να το ακούμε και εμείς και όλοι οι τηλεθεατές μας, όλοι οι πολίτες. Να είστε καλά κύριε Διοικητά, ευχαριστώ, καλό βράδυ. Να είστε καλά.